Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά με υγεία. Και απαλλαγή από την πανδημία. Ακριβώς. Και καλύτερες μέρες πραγματικά. Έτσι, αμήν, όλοι το θέλουμε αυτό. Και ο δικός σας κλάδος, ο ξενοδοχειακός κλάδος, είναι μια μεγάλη αλυσίδα και αποδείχτηκε τελικά έτσι μεγάλο θύμα αυτής της πανδημίας, κύριε Τάσχε. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε τελειώσει το 20. Ένα 20 που μία στα 100 χρόνια στην ουσία μέσω μέσα πανδημίας έφερε τον κλάδο στο σημείο 0. Δυστυχώς συνεχίζουμε και το πρώτο εξάμεινο του 2021. Βλέπετε τα επιδημιολογικά κριτήρια παντού δεν είναι καλά, με αποτέλεσμα να είμαστε πολύ προβληματισμένοι και να βλέπουμε ότι και το πρώτο εξάμεινο χάνεται και πάμε για το δεύτερο εξάμεινο και θα δούμε. Πάμε μήνα-μήνα, μέρα-μέρα θα έλεγα. Ναι. Τι χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε, για να ξεφύγουμε, να ξεκολλήσουμε από το μηδέν και να γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας και του τουρισμού που είναι έτσι, η μεγάλη βιομηχανία της οικονομίας μας? Όταν βλέπουμε να έχουμε μια ύφεση τάξη του 10-11%, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλήγμα, όχι μόνο σε εμάς, σε όλη την αλυσίδα την τουριστική. Και αυτό είναι που χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει. Δεν μπορεί να έρθει δηλαδή μόνο μέσα στο 2021, παρόλο που φαίνεται ότι όταν θα έρθει η ώρα, ο κόσμος θα έχει τη διάθεση να ταξιδέψει και φυσικά να μπορέσει να βρεθεί στις επιχειρήσεις μας και όχι μόνο στη χώρα μας γενικότερα. Αυτό όμως που έχουμε μπροστά μας, η πλήρη αβεβαιότητα, φέρνει την διάσταση ότι της επιβίωσης για το 2021 και της ανάκαμψης ενδεχομένως από το 2022 και μετά. Και το λέω ενδεχομένως γιατί, όπως είπαμε και πριν, είμαστε μήνα-μήνα. Άρα λοιπόν χρειάζονται τα μέτρα στήριξης. Βλέπουμε ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος συμπληρώνει σχεδόν έτος από το χτύπημα ουσιαστικά αυτής της μεγάλης κρίσης λόγω της πανδημίας. Αυτή την περίοδο οι συνάδελφοι των συνεχούς λειτουργίας είτε αστικού τύπου είτε στον ορεινό λεγόμενο όγκο της χώρας στην ουσία είναι κλειστά, ανοιχτά μεν αλλά κλειστά. Mm-hmm. Ο ορεινός όγκος έχασε το 50-60% του τζίρου του και φυσικά όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στην ασφυξία που υπάρχει από τις υποχρεώσεις που έχει ο κλάδος. Και γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες μέρες της επιστρεπτέας, την Πέμπτη και την Έκτη, για αυτούς τους συναδέλφους από αυτές τις κατηγορίες, αν θέλετε, ξενοδοχείων και φυσικά για όλο το επιχειρήν, αναμένοντας βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα υποδημολογικά δεδομένα σε βασικές αγορές στόχους, στην Ευρώπη για παράδειγμα. Ναι, κύριε Τάσχε, η επιστρεπτέα ήταν μεγάλη ανάσα για τους συναδέλφους σας. Ναι, ήταν μια μεγάλη ανάσα, διότι η επιστρεπτέα ουσιαστικά είδε όλους τους συναδέλφους ή σχεδόν όλους, ιδιαίτερα αυτούς που δεν είχαν και καλό τραπεζικό προφίλ, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να έρθουν χρήματα και να πάρθει μια ανάσα από τις επιχειρήσεις, κυρίως με την τρίτη επιστρεπτέα και την τέταρτη, η οποία τέταρτη ξέρουμε είναι μη επιστρεπτέα του 50%. Θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να δούμε και τις προηγούμενες να οριστούν ως μη επιστρεπτές, ιδιαίτερα στον δικό μας κλάδο και στους ΚΑΔ, όπου έχουν μια τεράστια ζημία. Αναμένοντας βέβαια το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει σχέση καθαρά με την κρατική ενίσχυση και είναι το λεγόμενο πλαφόν των 3 εκατομμυρίων ευρώ του COVID, όπου μέσα σε αυτό το πλαφόν από τους 800.000 έως τα 3 εκατομμύρια θα μπορέσουν να ενισχυθούν επιχειρήσεις. Η πληροφορία μας από τον κύριο Σκυλακάκη που είχαμε χθες μια τηλεδιάσκεψη είναι περίπου στο Μάρτιο. Θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις κυρίως σε δαπάνες, τις οποίες έκαναν ας πούμε το 20 και κυρίως οι επιχειρήσεις οι οποίες άνοιξαν, ρίσκαραν και μπήκαν στη διαδικασία να σώσουν την παρτίδα, να το πω έτσι απλά. Για να μην χαθεί και το πρώτο εξάμηνο του 2021, ποια θα ήταν η σωτηρία λύση? Φαίνεται ότι λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων θα χαθεί το πρώτο εξάμηνο. Ναι. Ή όσον αφορά τα συνεχούς λειτουργία σίγουρα μέχρι τον Απρίλιο. Και από εκεί και πέρα τα εποχικά που ξεκινάνε κάπου εκεί και πανελλαδικά. Νομίζω ότι το Ορθόδοξο Πάσχα, βλέπετε, είναι και μια θρησκευτική γιορτή. Είναι αυτή που περιμένουμε ουσιαστικά να δώσει το άνοιγμα της σεζόν. Περιμένουμε αυτό, την Ανάσταση, στην Ανάσταση δηλαδή, σωστά, κύριε Τάσχη. Σωστά το λέτε. Ακόμα όμως είναι πάρα πολύ μακριά. Όταν βλέπουμε να έχει σκληρό lockdown η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία, κατ' επέκταση, αρκετές χώρες που είναι και οι δικές μας σε αφήξεις, που είναι και οι χώρες της Ελλάδας σε αφήξεις πρώτες στον εισερχόμενο τουρισμό. Βλέπουμε τα Βαλκάνια, τις όμορες χώρες, ότι και εκεί υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες. Αλλά όλο αυτό, αν θέλετε, κλείνει στη μία λέξη, εμβόλιο. Εμβόλιο είναι το κλειδί. Μάλιστα. Για να μπορέσει ο τουρισμός και συνολικά, αν θέλετε, η οικονομία να ανακάμψει. Mm-hmm. Οπότε θα συμφωνείτε, φαντάζομαι, και με την πρόταση του Πρωθυπουργού για το πιστοποιητικό εμβολιασμό, που θα είναι ένα είδος διαβατηρίου, ας πούμε, για τις μετακινήσεις.
Απόλυτα συμφωνούμε και έγινε στο σωστό timing, κατά την άποψή μας, αυτή η πρωτοβουλία από τον Πρωθυπουργό, αυτή η πρόταση, αν θέλετε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, ξέρετε ότι κινείται με πιο αργούς ρυθμούς. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί στην Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών κατά των Μελών. Όμως είναι μια πρώτη καλή κουβέντα και ουσιαστικά τι είπε ρεαλιστικά ο Πρωθυπουργός, είπε ότι αν θέλουμε να μετακινούμαστε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον και να πάρουμε τις ζωές στα χέρια μας όσον αφορά το ταξίδι, όσον αφορά την ψυχαγωγία, τις δουλειές μας, όποιος έχει εμβολιαστεί ουσιαστικά θα έχει και ένα άτυπο διαβατήριο. Δεν είπε σε κανέναν ότι πρέπει να εμβολιαστεί, γιατί όποιος δεν θα έχει εμβολιαστεί, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό όπως ξέρετε, θα πρέπει σχεδόν, το βλέπω υποχρεωτικά για το καλοκαίρι, να κάνει είτε το PCR 72 ώρων, τεστ δηλαδή αρνητικό, είτε τα rapid test. Άρα είναι και μια επιλογή. Απλώς το εμβόλιο θα δώσει μεγάλη δυνατότητα στη Μεσόγειο, κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, στις χώρες δηλαδή της Μεσογείου, κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, να μπορέσει να δουλέψει, να ανακάμψει για το καλοκαίρι εκεί κάπου τον Ιούνιο. Η στήριξη του εσωτερικού τουρισμού θα μπορούσε έτσι, να σώσει λίγο την κατάσταση στον ξενοδοχειακό κλάδο από το πρώτο εξάμηνο και μετά, κύριε Τάσχε. Έγινε μια προσπάθεια το 2020. Πέτυχε. Αυξήθηκαν τα ποσά στον κοινωνικό τουρισμό, στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, στο βάουτσερ που έχει να κάνει σχέση με τις επιχειρήσεις, δηλαδή με μπόνους, με βάουτσερ στα στελέχη, στους εργαζομένους των επιχειρήσεων. Όμως ήταν μικρό το διάστημα και μέχρι να οργανωθεί καλά, φτάσαμε στο σημείο τώρα να σκεφτείτε ακόμη να μην έχουν πληρωθεί οι συνάδελφοι. Και λόγω βέβαια του κορονοϊού, προβλημάτων κυρίως στη διεκπαιρέωση στο δημόσιο. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι το 2021, μιας και υπάρχει μια προετοιμασία, ζητήσαμε και από τον κύριο Θεοχάρη, έγινε αποδεκτό το έτοιμά μας να επεκταθεί το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και για το 2021, ούτως ώστε να δούμε ναι, και τον Έλληνα τουρίστα να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει διακοπές, έστω και μετά τον Ιούνιο, έστω όταν κλείσουν τα σχολεία, αλλά να είναι πιο οργανωμένη η κατάσταση και κυρίως όσον αφορά το κομμάτι των αποπληρωμών. Γιατί εκεί έχουμε δει αρκετή κολλησιεργία. Ναι. Άλλες προτάσεις προς το Υπουργείο Τουρισμού υπάρχουν από τον κλάδο σας? Πού θα πρέπει να εστιάσει το Υπουργείο Τουρισμού? Γιατί βλέπουμε η χώρα μας, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο έχει καλά επιδημιολογικά δεδομένα. Δεν τα έχουν όμως σε καμία περίπτωση οι άλλες χώρες, εκεί που υπήρχε έτσι και η πηγή του τουρισμού, όλες οι χώρες της Ευρώπης, οι μεγάλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, το είπατε και εσείς πριν, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία επίσης, δεν πάνε καλά σε ό,τι αφορά την πανδημία. Σωστά το λέτε και όσο και να είναι τα δικά μας επιδημιολογικά καλά αυτή την περίοδο, επειδή οι άλλες χώρες έχουν αυτά τα σκληρά lockdown, αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος δεν σκέφτεται πώς θα κάνει διακοπές. Ακόμη βλέπετε ότι στη χώρα του δεν μπορεί να μετακινηθεί, δεν ξέρει το μέλλον και την επόμενη μέρα. Και εμείς ως χώρα δεν σκεφτόμαστε να προβάλλουμε τη χώρα μας προς τα έξω. Και εμείς λοιπόν, εμείς σκεφτόμαστε να προβάλλουμε τη χώρα, αλλά είμαστε σε μια διαδικασία όπου πρέπει να αποφασιστεί στο κατάλληλο timing πότε θα επικοινωνήσουμε το μήνυμα της χώρας. Το μήνυμα, ωραία. Πού θα πρέπει να εστιάσει λοιπόν είναι αυτό, το Υπουργείο. Ακριβώς, γιατί και τώρα να βγούμε να κάνουμε διαφήμιση. Να σας πω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα που το βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το τελευταίο διάστημα από μια όμορη χώρα βαλκανική, όπου διαφημίζει συνέχεια να πάει ο Έλληνας τουρίστας να κάνει εκεί διακοπές με ασφάλεια. Μα δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Θα μου πείτε, βομβαρδίζεται με την ιδέα. Ναι. Αλλά θα πρέπει να δούμε την κατάλληλη περίοδο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, και από την περίοδο αυτή και μετά να αναδείξουμε φυσικά το πόσο ασφαλής προορισμός είμαστε, αλλά να είμαστε έτοιμοι και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα στην πορεία και με καλύτερη εκπαίδευση προς το προσωπικό μας κάπου εκεί στον Απρίλιο, να ανταπεξέλθουμε για τη σεζόν. Βέβαια είναι πάρα πολλοί παράμετροι, είναι αεροπορικές εταιρείες, είναι αν θέλετε το πώς θα κινηθούν οι κρατήσεις. Κυρίως φαίνεται ότι το μαζικό μοντέλο είναι αυτό που θα κάνει την πρώτη του ανάκαμψη όταν θα έρθει η ώρα, δηλαδή η σύνδεση αεροπορικής θέσης με ξενοδοχειακή κλίνη. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τις περιοχές που έχουν τις πτήσεις charter, όπως ξέρετε. Και βέβαια ο οδικός τουρισμός, τον οποίο θα πρέπει να δούμε, είναι σημαντική λεπτομέρεια και όχι μόνο για τον οδικό τουρισμό, αλλά και γενικότερα για τις χώρες εκτός Σέγγεν, θυμίζω Σερβία, Σκόπια, Ρωσία. Τι θα γίνει με τον τρόπο εισόδου του στη χώρα μας. Δηλαδή, επειδή οι χώρες αυτές δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα για άμα επιβληθεί εντός εισαγωγικών η λέξη του υγειονομικού διαβατήριο, θα μπορούν να έρθουν, εφόσον παράδειγμα η Ρωσία εμβολιάζεται μόνο με το Sputnik. Το Sputnik δεν έχει εγκριθεί ακόμη τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Άρα θα έχουμε μόνο PCR 72 ώρων. Πώς θα επικοινωνηθεί αυτή? Να σας πω χαρακτηριστικά ότι σήμερα για τη Ρωσία εντελώς στη νύχτα. Δεν υπάρχει κανένα φως. Μιλάμε για 800.000 αφήξεις με στοιχεία του 19. Έχει πάρα πολύ δρόμο όλο αυτό ακόμη. Σε σχέση με αυτό που αναφέρατε πριν,
είμαστε κοντά στα συναρμόδια Υπουργεία. Παράλληλοι δρόμοι υπάρχουν. Ένα το τι γίνεται τώρα και ένα το τι θα γίνει στο μέλλον. Το οικονομικό μας ενδιαφέρει για να επιβιώσουμε. Σωστά. Και βέβαια, κατ' επέκταση, για να επέλθει η ανάκαμψη, να είναι σωστό το μήνυμα που θα εκπέμψει η χώρα για το καλοκαίρι, να πάρουμε όσο μπορούμε και να φτιάξουμε περισσότερο τζίρο. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Από εμάς, ακόμη θα έλεγα εγώ, είναι νωρίς για να κάνω εκτίμηση σε σχέση με το καλοκαίρι. Πολλοί υπολογίζουν για 40 με 50% του 2019. Γιατί το 20, ξέρετε, δεν μπορεί να συγκρίνεις τίποτα. Mm-hmm, mm-hmm. Περίπου στα 15, στα 12 με 15 δις έσοδο. Αναμένουμε να το δούμε. Από τα 3,5-4 που πήραμε φέτος, προφανώς ότι διπλασιάζει, πάει καλύτερα, είναι σύν για τη χώρα. Κύριε Τάσχε, θέλω να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τους συναδέλφους σας εδώ, ξενοδόχους στην Κεντρική Ελλάδα, που αγωνιούν για το αύριο των επιχειρήσεών τους. Μια περιοχή η οποία έχει αρκετές δυσκολίες εδώ και πολλά χρόνια, παρόλο που ξεκίνησε να έχει την ανάκαμψή της, όπως και όλος ο ελληνικός τουρισμός, 18-19, να αναδεικνύονται οι περιοχές σε μια ουσιαστικά χερσαία, θα έλεγα, κατά βάση περιφέρεια. Και αυτό είναι που σίγουρα προβληματίζει τους συναδέλφους εκεί, γιατί όταν είναι μακριά ένα αεροδρόμιο και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα, όταν είναι, για παράδειγμα, ο δικός τουρισμός ακόμη είναι ερωτηματικό, όταν δεν ξέρουμε τι θα γίνει εντός της χώρας. Αυτό που κυρίως βλέπουμε είναι το δεύτερο εξάμεινο του 2021. Θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί, ενωμένοι σαν κλάδος, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για την επιβίωσή μας. Και φυσικά να αρχίζουμε να διεκδικούμε και την ανάκαμψη του κλάδου, το οποίο θα προέλθει τόσο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο μέσω από τις εργασιακές σχέσεις. Και όλο αυτό κυρίως με το εμβόλιο. Εάν εμβολιαστούμε σε μεγάλο ποσοστό, τότε θα ανοίξουν οι πόρτες του τουρισμού. Το αισιόδοξο μήνυμα που μπορώ να δώσω είναι ότι τα στοιχεία τα τελευταία δείχνουν αποταμίευση, υποχρεωτική αποταμίευση, αν θέλετε, στους περισσότερους από εμάς και στις χώρες εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα. Και αυτό σημαίνει ότι όταν θα είναι κατάλληλος ο καιρός επιδημιολογικά, τότε πιστεύω ότι όντως όλοι θα έχουν διάθεση, χωρίς προβληματισμό, αν θέλετε, για το αν έχουν χρήματα, γιατί αφού έχουν κάνει την αποταμίευση, να για να δούμε και περισσότερες αφήξεις. Σωστά. Μακάρι να γίνει αυτό που λέτε. Όλοι το ευχόμαστε και όλοι το θέλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τάσχη, για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας μέρα. Να καλή είστε καλά. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε, εύχομαι να είναι έτσι πιο, πολύ πιο αισιόδοξη όλη η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι χρωστάω ένα στούντιο. Ναι. Παρόλο που είναι στην Κεντρική Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι. Θα τα πούμε στην μετά κορονοϊού εποχή. Ακριβώς και από κοντά. Αλλά έχουμε χρόνο να τα ξανακουβεντιάσουμε. Έτσι, να είστε καλά κι εσείς. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.